Η Πολωνία γιορτάζει την 230η επέτειο του Συντάγματος της 3ης Μαΐου του 1791. Μια ιστορική επέτειος για τον πολωνικό λαό που γίνεται όμως εν μέσω της σοβούσας κρίσης με την γειτονική Ρωσία. Οι ηγέτες της Πολωνίας, της Ουκρανίας, της Λιθουανίας, της Λετωνίας και της Εσθονίας βρέθηκαν στις τιμητικές εκδηλώσεις για την επέτειο εφαρμογής του όπως χαρακτηρίζεται πρώτου δημοκρατικού συντάγματος στην Ευρώπη στο βασιλικό κάστρο της Βαρσοβίας. Θα συζητήσουν επίσης σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της Ευρώπης στον απόϊχο του χαρακτηρισμού της Ρωσίας από τη Βαρσοβία και το Βίλνιους ως υπεριαλιστική δύναμη. Αυτή είναι δυστυχώς μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή εξαιτίας, και αυτό πρέπει να τονιστεί, της ρωσικής υπεριαλιστικής πολιτικής. Γι' αυτό υποστηρίζουμε τους Ουκρανούς και τους Λευκορώσους στον αγώνα τους για δημοκρατία, στον αγώνα τους για ελευθερία. Η βελτίωση της κατάστασης στην Ανατολή είναι ένα στοιχείο του ρεαλισμού μας. Η κρίση πάντως φουντώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας μετά την ανακοίνωση της μαύρης λίστας 8 αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αντίπεινα για την απόφαση των Βρυξελών να επιβάλλει κυρώσεις λόγω της φυλάκισης του Ρώσου αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέη Ναβάλνη.